Μαθητές της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Άξιον ξαναγκήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις του καναλίου 6 προκειμένου να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας ενός τηλεοπτικού σταθμού και το πώς τελικά δημιουργείται όλο αυτό που καθημερινά βλέπουν στις οθόνες των τηλεοράσεών τους. Τα παιδιά έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα λίγο περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, αποκτούν νέες γνώσεις. Μία από αυτές ήταν στο κεφάλαιο της γλώσσας, όπου θεωρούσαν ότι όλο αυτό που βλέπουμε σε μία οθόνη είναι πάρα πολύ απλό να συμβεί. Κάτι που συνειδητοποιούν σιγά σιγά, ειδικά με τη σημερινή επίσκεψη, ότι δεν είναι έτσι και πόσο δύσκολο είναι αυτό που εμείς βλέπουμε να βγει τελικά στους δέκτες, ότι περνάει από πάρα πολύ μεγάλη επεξεργασία. Είναι σημαντικό να κάνουμε τέτοιες επισκέψεις, γιατί αγγίζουμε τη βιωματική προσέγγιση στη γνώση και εγώ προσωπικά τις θεωρώ πολύ σημαντικές αυτές τις επισκέψεις. Ενδιαφέρονται, τα παιδιά ασχολούνται με την τηλεόραση και να μαθαίνουν όλο αυτό. Πάρα πολύ. Είναι παιδιά της τεχνολογίας, όπως λέω, είναι γενιά της τεχνολογίας. Ασχολούνται με την τηλεόραση και με το ίντερνετ καθημερινά. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Τα καλά και τα κακά, τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά, είναι η καθημερινότητά τους. Τα ίδια τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για όλα αυτά που έβλεπαν για πρώτη φορά από κοντά, ενώ ορισμένα εξέφρασαν την επιθυμία μελλοντικά να ασχοληθούν με το χώρο της δημοσιογραφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης γενικότερα. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα για να δούμε πώς γίνονται οι εκπομπές από κοντά, γιατί ασχοληθήκαμε αρκετά στη γλώσσα και ήθελαμε να δούμε από κοντά. Είδαμε τη δημοσιογράφο, τον κάμεραμάν. Είδαμε και τον διευθυντή. Ο διευθυντής μας εξήγησε πώς γίνονται οι εκπομπές. Και βάζουμε τους τίτλους. Ναι. Και είδαμε βιντεάκια. Και αυτό μας. Είναι ενδιαφέρον πράγματα για αυτά για σας. Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι μια ωραία σχολεία. Και θα θέλαμε να ξανάρθουμε μια φορά. Είναι ωραίο γιατί ασχολείσαι όλη τη μέρα. Και τώρα... Πώς να το πω, είναι ωραίο να βγάζεις κάποια πράγματα και να τα βλέπει όλος ο κόσμος. Είναι πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα και να ασχοληθώ όταν μεγαλώσω, γιατί μου φαίνεται πολύ ωραίο και ενδιαφέρον επάγγελμα και μαθαίνεις και πράγματα από τους άλλους που τους ρωτάς. Ωστόσο, όπως τα περισσότερα επαγγέλματα, έτσι και αυτό του δημοσιογράφου κρύβει τους δικούς του κινδύνους. Θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο, γιατί άμα είναι μια σκηνή που πετάνε διάφορα πράγματα που να μην μπορείς να τα εισπνεύσεις ή αν είναι κάποιοι διαδηλωτές μπορεί να πετάνε διάφορα πράγματα και να πετύχει κάποιον από τους δημοσιογράφους. Μια επίσκεψη που δεν είναι η μοναδική, αφού το κανάλι 6 εδώ και πολλά χρόνια δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές διαφόρων σχολείων να ξαναγηθούν στις εγκαταστάσεις του και να μάθουν ορισμένα από τα μυστικά του επαγγέλματος.